Καταρχήν, πριν να πω τι έγινε, θέλω να ευχαριστήσουμε την πολιτεία που μας έκαμε την τιμή να απονέμει σε μένα το μετάλλιο Ανδρείας και θέλω να δηλώσω ότι αυτός ο θεσμός πρέπει να συνεχιστεί, διότι είναι μια μικρή, αν θέλετε, επιβράβευση, είναι μια ηθική ικανοποίηση στους ανθρώπους οι οποίοι με τον έναν τρόπο ή τον άλλον τρόπο βοήθησαν σε σημαντικά γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί. Η συγκεκριμένη περίπτωση στη δική μου την υπόθεση ήταν διέσωσα δύο ηλικιωμένους. Ήταν, δεν με απατάει μνήμη μου, 8 του Αυγούστου στη Λάρνακα, όπου ενώ ήμουν στο γραφείο μου, περνούσα έξω από το γραφείο, είδα φώτα, μπήκα μέσα να δω τι συμβαίνει και άκουσα μία εκφατική έκρηξη. Θεώρησα ότι ήταν μία πόμπα. Ένιωσα έτσι ένα λεπτό αμηχανίας, δεν ξέρω τι θα κάνω. Μετά διαπίστωσα από το παράθυρο ότι στη διπλανή πολυκατοικία φλεγόταν ένα διαμέρισμα. Κατέβηκα τις σκάλες, πήγα κάτω στο χώρο εκεί στο διαμέρισμα. Συγκεντρώθηκε ήδη ο κόσμος εκεί, 30-35 περίπου πρόσωπα, η πλήστη ένοικη της πολυκατοικίας. Και ρώτησα τι συνέβηκε. Είπανε, έγινε έκρηξη στο σπίτι του κυρίου Λάκη. Του λέω, ο κύριος Λάκης που είναι, μου είπαν, είναι μέσα, είναι σύζυγόν του. Του λέω, τι γίνεται τώρα, περιμένουμε την πυροσβεστική. Θεώρησα σωστό, το αυτονόητο για μένα, ότι δεν μπορούσα να περιμένω την πυροσβεστική πότε θα έρθει. Παρεπιπτόντως να κάνω μια εισαγωγή, είναι ότι η πυροσβεστική ανταποκρίθηκε ανάμεσα. Μπήκα στο διαμέρισμα, είδα τον κύριο Λάκη να φλέγεται λαμπάδα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση του κυρίου Λάκη. Προσπάθησα να το βγάλω έξω όπως ήταν καθήμενος στην καρέκλα, αλλά έκρουσαν τα χέρια μου, διότι η φωτιά ήταν πολύ πολύ δυνατή. Και προσπάθησα να σβήσω τις φωτιές εδώ στα σώμους του και τον έβγαλα έξω. Πρέπει να τονίσω ότι η σύζυγος του, η κυρία Ευτυχία, ήταν στο διπλανό διαμέρισμα, στο διπλανό δωμάτιο και δεν έπαθε σοβαρές επιπτώσεις. Την παρακάλεσα να βγει έξω και δεν έβγαινε. Σε σημείο που της εθύμωσα ότι έβγα έξω να γλιτώσεις. Θα παραμείνω με το σύζυγό μου, δεν θα τον εγκαταλείψω. Μέχρι ότου έφκαλα τον κύριο Λάκη έξω, έβγαλα και την κυρία Ευτυχία και σε κλάσματα λεπτών το διαμέρισμα κάηκε ολοσχερός. Πρέπει να σας πω ότι κατά τη διάρκεια που ήμουν εντός του διαμερίσματος ακούγονταν μικρές εκρήξεις, ψυγεία, πλυντήρια, αναδιαχθήκαν όλα. Αξίζει να σημειώσω για να δούμε και το μέγεθος της έκρηξης. Το παράθυρο του αλουμίνιου του διαμερίσματος εκτινάχθηκε 30 μέτρα μακριά στη στέγη δίπλα στα γραφεία μας. Να σημειώσω επίσης ότι 5 αυτοκίνητα που ήταν στο χώρο πάρκι είχαν εκτεταμένες ζημιές. Δηλώνω το αυτό για να δούμε το μέγεθος της έκρηξης που είδα. Αυτά ήταν τα συμβάντα τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Μέχρι εκεί την ώρα που πετύχατε να βγάλετε το ζεύγος έξω, έφτασε η πυροσβεστική και είχε αρχίσει η διαδικασία της κατάσβεσης. Όχι, έβγαλα το δύο λεγόμενες έξω και μετά έρθει η πυροσβεστική. Άρα, ίσα που προλάβατε δηλαδή για να τους σώσετε. Ήταν θέμα ενός δύο λεπτών. Και τι σας είπαν ο κύριος Λάκης και η κυρία Ευτυχία? Ο κύριος Λάκης, μόλις μπήκα μέσα, μόλις και μπορούσε να αρθρώσει μια-δυο λέξεις, όμως η κυρία Ευτυχία ήταν καλή και έκλαιε φυσικά τον άντρα μου. Όταν βγάλαμε τον κύριο Λάκη έξω, καμία επαφή δεν υπήρχε, δεν μπορούσε ο άνθρωπος να πει τίποτα. Εσείς εκείνη τη στιγμή προλάβατε να σκεφτείτε ενδεχόμενους κινδύνους και για σας ή
λειτουργείς μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτων. Είναι μια ερώτηση η οποία την εδέχτηκα από πάρα πολλούς και φίλους και γνωστούς. Εγώ θεωρώ ότι δεν ήταν θέμα μια στιγμιάς απόφασης. Εγώ θεωρώ ότι είναι θέμα χαρακτήρα, είναι θέμα παιδείας, πώς έχεις αναλώσει, πώς έχεις μεγαλώσει, με ποιες αρχές, με ποιον τρόπο αισθάνεσαι οτιδήποτε για τον συνάνθρωπο σου. Είναι όλα αυτά μαζί τα οποία σε κάνουν να ενεργήσεις με τον τρόπο που ενεργήσεις. Δεν ήταν απλά μια στιγμιαία απόφαση. Είναι θέμα χαρακτήρα. Εσείς είχατε κάποιο τραυματισμό εκείνη ώρα, γιατί μέχρι ότου κάνετε όλα αυτά υπάρχει μια διαδικασία, το σπίτι φλέγεται. Εντάξει, τα χέρια μου όλα εδώ έχουν όχι σοβαρά εγκαυματά. Αλλά είχατε κάτι εκείνη την ώρα. Λοιπόν.